Τι μου λες, θα βάλω τη γάτα μου να κλαίει. Ο Χριστός και η Παναγία. Κοίτα, δεν έχω πολλές παρτίδες με αυτά τα άτομα, αλλά μας γουστάρουν εσένα μαζί σου. Τι δίδικες, ρε τσέρεμε. Εσύ ρε μπάρμπα, δεν ζήτησες. Μπαρμπαριά και τούνεση. Δεν ζήτησες μια βοηθό που να μπορεί να ελίστε και να μεταλλάσσετε ανάλογα στο περιστάσιο. Βοηθό, ναι, βοηθό. Όχι την Κικίτσα, τη Μηχανόβια, τη δεκαετία του 80. Άμα βγαίνει η δουλίτσα, τη εννιά. Τι δουλειά να βγει, άσε με ρε βούλα και βιάζομαι. Εγώ θα την πάρω όμως τη δουλειά, έτσι θα μου τη δώσει. Τι δουλειά, ρε μπούφο, τι δουλειά, ε. Ο σκοπός της μεταμφίεσης είναι να μην σε αναγνωρίσει κάποιος, όχι να σε κοιτάει και να σκάει στα γέλια με την πάρτη σου για να χρησιμοποιήσω και τη δική σου γλώσσα. Και πώς θα με αναγνωρίσει αφού θα είναι άγνωστος αυτός που θα προσεγγίσω ή θα παρακολουθήσω. Και αν πέσει σε γνωστό, τι θα του πεις, ότι πας στην Πάτρα για το καρναβάλι. Άσε με ρε βούλα και βιάζομαι. Το καλό. Πονέσαι με και τα τσαούλια μου.